Κοίταξε, ξεκινήσαμε λίγο η πόνη στο γόνατο, ναι. Λίγο η μέση. Ναι. Και έχουμε καταλήξει λίγο η αριστερή που μου πλευρά να με ενοχλεί κατά καιρούς. Έχεις παρατηρήσει ότι κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί οι πόνοι στη μέση σου να έχουν έρθει μετά από τους πόνους στο γόνατό σου ή οι πόνοι στον ώμο σου να έχουν συσχέτιση με τους άλλους δύο πόνους? Όλο αυτό σήμερα θα το δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, με μια νέα μέθοδος που λέγεται μέθοδος Μεζιέρ και ουσιαστικά θα το δούμε ολιστικά σε όλο το σώμα. Υπό κανονικές συνθήκες τα γόνατα του κάθε ανθρώπου ενώνονται. Εσένα δεν ενώνουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σώμα σου έχει πάρει κάποια στροφή. Σημαίνει ότι ένα από τα δύο σου πόδια έχει στρίψει προς τα μέσα, γι' αυτό και απομάκρυνε αυτή εδώ τη θέση. Αυτό το βλέπουμε όμως και από το υπόλοιπο σώμα. Θα δούμε ότι η λεκάνη σου δεξιά έχει γυρίσει πιο μπροστά. Υπό κανονικές συνθήκες η λεκάνη σου θα πρέπει να είναι αυτό. Αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάζεται από το πόδι. Αμέσως όταν θα συγκυρίσω τη λεκάνη σου, αμέσως βλέπουμε ότι η απόσταση στα γόνατά σου αρχίζει και κλείνει. Έτσι. Όμως τι γίνεται τώρα. Όσο καιρό εσύ έχει στραβώσει τη λεκάνη σου αριστερά και έχουν ανοίξει τα πόδια σου, έχει στραβώσει και κάτι άλλο πάνω σου. Όμως, με το που διόρθωσα τη λεκάνη σου και είναι στην ίδια ευθεία και έχουν ενώσει λίγο καλύτερα τα πόδια σου, ξαφνικά βλέπουμε τον αριστερό σου ώμο και τον αριστερό σου να πετύχει λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά που είπαμε, ανέβουμε πάνω και θα τα εκφράσουμε με αριθμούς και εικόνα σε ένα επίπεδο τρισδιάστατο. Θέλω να κάτσεις ακίνητος, θέλω να είσαι στην απόλυτη συμμετρία και θέλω να κοιτάς το κεφάλι σου ψηλά και προς τα μπροστά. Θα είναι δύο λήψεις και μετά θα σου εξηγήσω από τα αποτελέσματα. Έχεις μία μικρή αριστερότητη σχολίωση, κυρτά κύλα, που αυτή συνδυάζεται με την αριστερή στροφή του σώματός σου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή διαφορά σε αυτήν την οζόντια γραμμή. Σημαίνει αυτό ότι το δεξί σου σκέλος είναι προς τα πάνω και είναι και σε έξω στροφή. Θα σου δείξω 2-3 στάσεις αυτοδιόρθωσης, κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις και στην καθημερινότητά σου στο σπίτι. Θέλω να κρατήσεις το κεφάλι σου πίσω. Αυτό θα συμβεί μόνο αν έχεις το τριγούνι σου κάτω. Θέλω να κρατήσεις τις δύο ομοπλάτες σου πίσω και κάτω. Και θέλω να κρατήσεις και τη λεκάνη σου, το ιερό σου και πιο συγκεκριμένα τον κόκκιγά σου εφαπτώμενο πάνω στο στρώμα. Και θέλω από αυτή τη θέση, θυμόμενος ότι πρέπει να κουμπάνε τα τρία σημεία που είπαμε, να φτάσεις με εφαπτώμενα τα τρία σημεία να τεντώσουν τα πόδια σου στα πάνω. Πάμε. Τεντώνουμε. Προσπάθησε να ενώσεις τα πόδια σου. Αυτό είναι δηλαδή. Αυτό σιγά σιγά, μετά από μια σειρά με ημερών το οποίο θα το κάνεις, με έναν τελείως μαγικό τρόπο θα αρχίσει να ενώσει. Πάμε τώρα στην εναλλακτική στάση, πιο εύκολη για κάποιους κυρίους, πιο υπέρβαρους, πιο δυσκίνητους. Πάμε να καθίσουμε. Εδώ και σιγά σιγά θέλω να τα τεντώσεις, εφόσον και αν κρατάς αυτά τα σημεία. Είναι πιο δύσκολη αυτή η θέση, γιατί αμέσως δεν είσαι σωστά. Κεφάλι, εκεί. Ώμοι, εκεί. Πίσω, εκεί. Κάνοντας αυτή τη στάση 2-3 φορές την ημέρα, από 5 έως 10 λεπτά στο σπίτι μας από μόνοι μας, μπορούμε να διορθώσουμε τη συμμετρία στο σώμα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.